Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Σκοπιανό. Μαζί μας για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά απόψε είναι ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και από την άλλη πλευρά, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Κύριε Μπακογιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Κύριε Τζανακόπουλε, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Ο κύριος Νίμιτς είναι στα Σκόπια, είχε τις συναντήσεις, ξεκίνησε με τον... έχει δει αρκετούς, όπως συνηθίζεται, όσοι ήθιστε στα Σκόπια. Ωστόσο, η συγκέντρωση που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και που αναπαρήχθησαν οι δηλώσεις που έγιναν εκεί ήταν αυτή με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δημητρόφ, ο οποίος έθεσε μια κόκκινη γραμμή, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, στη συνάντηση με τον κύριο Νίμιτς, ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής συντάγματος, δεν υπάρχει θέμα αλλαγής της ταυτότητάς μας. Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τους τελευταίους μήνες έχει ανασκευάσει μια σειρά από δηλώσεις του παρελθόντος, έχει υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση και αυτό βοήθησε και τις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν, τις συζητήσεις να προχωρήσουν και να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Δημητρόφ εν μέσω διαπραγματεύσεων δεν βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος και έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα και μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, του κ. Ζάεφ και του κ. Τσίπρα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, πολιτικές απαιτήσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία η οποία θα κλείσει ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι διαρκεί εδώ και 25 χρόνια αλλά διαρκεί πολύ παραπάνω. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά ζητήματα τα οποία συζητάμε και τρεις βασικοί πυλώνες της ελληνικής θέσης έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί διαχρονικά. Τα τελευταία τουλάχιστον να πω 10 χρόνια θα μπορούσε κανείς να πει, θα μπορούσε κανείς να το πάει και παραπίσω αυτό, αλλά ας μείνουμε σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Το πρώτο είναι η σύνθετη ονομασία. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων. Σύνθετη ονομασία έναντι όλων περιλαμβάνει και τη γείτονα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι αναγκαία μια συνταγματική αναθεώρηση για να μπορέσει αυτό το έργα όμνες να αποκτήσει σάρκα και οστά. Και το τρίτο ζήτημα είναι αυτό που αφορά τον αλυτρωτισμό, ο οποίος επίσης συνδέεται με μια συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι συζητήσεις και καλό είναι να μην προκαταλαμβάνουμε το αποτέλεσμα και να μην θέτουμε κόκκινες γραμμές. Εσείς μεταφράζοντας αυτό το οποίο μόλις είπατε, περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα πώς θα διαμορφωθούν σε βάθος χρόνου. Αυτό που σας λέω είναι ότι έχει δημιουργηθεί, δεν υπάρχει βάθος χρόνου. Σας λέω ότι έχει υπάρξει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο πολιτικών ηγεσιών. Δεν έχει πει μέχρι τον Ιούνιο ο κύριος Κοντζιάς. Έχει πει μέσα στους επόμενους μήνες. Όχι, έχει πει ο κύριος Κοντζιάς με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι θέλουμε να έχουμε λύση μέχρι τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξει λύση μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Μάλιστα. Πριν συνεχίσω τις ερωτήσεις, θέλω να στραφώ στην κυρία Μπακογιάννη και να έχω ένα πρώτο σχόλιο, τη δική σας εκτίμηση, τη δική σας ανάγνωση για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την πλήρη ενημέρωση, άρα δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω λεπτομέρειες για το θέμα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου, ξεκίνησε στραβά. Δηλαδή, ενώ έχει δίκιο ο κ. Τζανακόπουλος, υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα στα Σκόπια. Υπάρχει μια αλλαγή κυβέρνησης. Εμείς διαπραγματευτήκαμε με έναν Γκρουεύσκι, ακραίο εθνικιστή. Ο κ. Ζάεφ δείχνει διαφορετικά δείγματα γραφής. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει και να υποτιμούμε την αδυναμία του κ. Ζάεφ στο εσωτερικό των πολιτικών πραγμάτων στα Σκόπια. Δηλαδή, ο κ. Ζάεφ έχει μια ισχνή πλειοψηφία, ένα βουλευτή λιγότερο από αυτό που έχει ο κ. Τσίπρας σήμερα ως πλειοψηφία. Άρα, εκ των πραγμάτων, έχει αναμφισβήτητες δυσκολίες. Και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Ελλάδος, υπάρχει μια εγγενής αδυναμία. Η εγγενής αδυναμία είναι ότι η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί ο κ. Τζανακόπουλος δεν έχει μια κοινή θέση, δεν έχει μια ομοιογένεια.
Έχουμε δύο αρμόδιους υπουργούς, δηλαδή τον κύριο Κοντζιά που έχει αρμοδιότητα, αλλά και τον κύριο Καμένο που επίσης έχει αρμοδιότητα, λόγω ΝΑΤΟ κυρίως και συνομιλητών, να εκφράζουν δύο διαφορετικές θέσεις. Και ένα κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της έλλειψης, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τζανακόπουλε, σωστής προσέγγισης του όλου θέματος από την κυβέρνησή σας. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση είχε προσεγγίσει το θέμα με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα που το είχαμε προσεγγίσει εμείς το 8 και είχε καταφέρει να κερδίσει, να δημιουργήσει ένα εθνικό ενιαίο μέτωπο στο εσωτερικό της χώρας, θα δημιουργούσε και μία εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό στην διαπραγμάτευση. Αυτή η εμπιστοσύνη σήμερα έχει χαθεί. Και έχει χαθεί, κατά την άποψή μου, θα μου πείτε εσείς το αντίθετο φαντάζομαι, αλλά κατά την άποψή μου, χάρη στον τρόπο με τον οποίο το χειριστήκατε. Το χειριστήκατε με δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν, πιστέψατε ότι είναι εύκολο πράγμα να λυθεί. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Τέλος πάντων, λέω, δώσατε την εντύπωση ότι είναι εύκολο πράγμα να λυθεί. Η ψυχή μου το ξέρει εμένα πόσο δύσκολο πράγμα είναι να λυθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο είναι ότι προσεγγίσατε τελείως αλαζονικά την όλη κατάσταση. Υποτιμήσατε το μέγεθος του προβλήματος Καμένου ως εικόνα και ως πραγματικότητα. Και προσπαθήσατε να κερδίσετε κομματικά ωφέλη από αυτή την ιστορία, πλήττοντας και δείχνοντας με το δάχτυλο την αντιπολίτευση. Αυτό όλο γύρισε μπούμερα. Και έτσι έχουμε ένα κλίμα στην Ελλάδα κακό. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι οι δημοσκοπήσεις είναι καταλυτικές. Και από την άλλη μεριά, το δικό μας κλίμα εκ των πραγμάτων αντικατοπτρίζεται και στα Σκόπια. Άρα και από την άλλη μεριά δυσκολεύουν τα πράγματα. Κάνατε δηλαδή ό,τι μπορούσατε σε τελική ανάλυση. Νομίζω, κύριε Μπακογιάννη, ότι δεν μπορείτε να ανάγετε την στάση της γείτονος στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας απαντήσω. Ναι, ναι, για τη χώρα τους μιλάω. Ναι, για τη χώρα. Δεν μιλάω για τη δικιά μας. Ότι ανάγετε την εσωτερική κατάσταση στη γείτονα. Εγώ λέω ότι η εσωτερική κατάσταση την οποία προκαλέσατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας απαντήσω εφόλης εσείς και συγγνώμη. Έχει σημασία αυτό, γιατί. Να συμφωνήσουμε, γιατί νομίζω ότι μιλάμε για ένα θέμα, ας πούμε δύο πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, να συμφωνήσουμε στο γιατί πήγε λάθος αυτή η ιστορία. Και ξέρετε, εμείς, αν μου επιτρέψετε κύριε Χαρίτο, μόνο για ένα λεπτό. Θα σας επιτρέψω, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι εδώ, μια και το θέσατε. Το αν κάτι πάει λάθος ή όχι δεν κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Βεβαίως. Και αν κρυθεί και παρά τα όταν σας λέω εγώ, έρθει μια μοναδική συμφωνία η οποία έχει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να είναι πακέτο, τότε οι δικές μου ανησυχίες, τις οποίες καταθέτω σήμερα το βράδυ, δεν θα είναι σωστές. Εγώ όμως καταθέτω αυτές τις ανησυχίες, διότι έχω πλέον δείγματα γραφής και έχω μια κυβέρνηση μπροστά μου, την οποία παρακολούθησα από την πρώτη στιγμή. Όταν άρχισε η κουβέντα για το Σκοπιανό, σκέφτηκα ότι επειδή υπάρχει προϊστορία, υπάρχει ένα know-how, τέλος πάντων στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα ακολουθούσε η κυβέρνηση την ίδια στρατηγική που ακολουθήσαμε εμείς. Εμείς τι ακολουθήσαμε, υπάρχει μια διαφορά, δεν έχετε σήμερα τη μεγάλη πίεση που είχαμε εμείς. Εμείς είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους Αμερικάνους εκείνη την εποχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν η στρατηγική. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω είναι ότι δένω την κοινοβουλευτική μου πλειοψηφία. Πήγαμε στη Βουλή με τις προγραμματικές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή τότε, είπαμε σαφώς τη θέση μας. Όλα αυτά τα οποία λέμε, σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, σύνταγμα, παλαιτρωτικά, όλο αυτό το πακέτο. Πήραμε την πλειοψηφία της Βουλής, πήγαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και ξανά τα ίδια, όλη τη λεπτομέρεια, πήραμε την υποστήριξη όλων των κομμάτων τότε πλην του λαός και μετά με εντολή του Κώστα Καραμαλή, εγώ άρχισα να, κατά τη διάρκεια πλέον της διαπραγμάτευσης, γιατί τρέχανε, τα ίδια που κάνει σήμερα ο κύριος Κοντζιάς, ενημέρωνα τους αρχηγούς των κομμάτων, τον κύριο Τσίπρα παραδείγματος χάρη, στο γραφείο μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντάς του αυτά που δεν ήταν δημοσιοποιήσιμα. Διότι και σήμερα ο κύριος Τζανακόπουλος θα έχει πράγματα τα οποία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα και είναι σεβαστό. Ολοκληρώστε για να απαντήσει και ο κύριος Τζανακόπουλος. Θεώρησα λοιπόν το αποτέλεσμα, για να αυτό ολοκληρώνω, είναι ότι όταν πήγαμε, είχαμε 100% την εθνική γραμμή μπετών αρμέ, είχαμε την αντιπολίτευση συμμετέχουσα στον αγώνα, δηλαδή γιατί υπήρχαν θέματα και εκείνη την εποχή μιλάμε Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Καραμαλής, αν θυμάστε ήταν τα πράγματα σε ακραία πόλωση.
Παρά τα αυτά, με τις προσπάθειές μας και η αντιπολίτευση μπήκε στη μέση. Και το αναγνωρίζω εγώ στον Γιώργο Παπανδρέου σήμερα που σας μιλάω, ότι βοήθησε σε αυτήν την κατάσταση. Και όταν φτάσαμε στο Βουκουρέστι, είχαμε πλέον μπετονάρει τις ελληνικές θέσεις. Και όταν είπαμε το όχι στο Βουκουρέστι, που το είπαμε πριν, γιατί στο Βουκουρέστι πήραμε ομόφωνη απόφαση, ήταν η Ελλάδα ενδυναμωμένη. Σήμερα λοιπόν η διαφορά είναι ότι έχουμε μια διχασμένη κυβέρνηση, η οποία υποτίμησε τον εθνικολαϊκιστή εταίρο της, τον έχει όμως, τον κρατάει, γιατί την κρατάει στην καρέκλα, και από την άλλη μεριά έχουμε μια αντιπολίτευση που στο σύνολό της λέει στην κυβέρνηση ότι παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση έχετε όλη την ευθύνη μόνοι σας, διότι κάνετε και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε από τις αλβανικές εφημερίδες ή από όλες. Κύριε Τζανακόπουλε, επιτρέψτε μου να πω, μου κάνει εντύπωση που η κυρία Μπακογιάννη θέτει το ζήτημα της στάσης κυβέρνησης. Στάσης της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στις τεχνικές διαπραγματεύσεις και στις πολιτικές συνομιλίες με τον ομολογό του, αλλά και όπως εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, έχει σαφέστατα ενιαία πολιτική τοποθέτηση. Το γεγονός ότι μπορεί να εκφράζονται επιφυλάξεις, αυτό δεν σημαίνει επιφυλάξεις προβληματισμού. Όταν, με συγχωρείτε κύριε Μπακογιάννη, όταν ο κύριος Καμένος λέει έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών για να διενεργήσει τις διαπραγματεύσεις και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξω αυτή την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει πρόβλημα ενιαίας πολιτικής θέσης της κυβέρνησης? Ενιαία πολιτική θέση η κυβέρνηση δεν είχε το 1992, όταν ο κ. Μητσοτάκης διαπραγματευόταν έχοντας Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Σαμαρά. Και θυμάστε πολύ καλά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εμφανιστεί με δύο πολιτικές εισηγήσεις. Πράγμα το οποίο οδήγησε τον κύριο Καραμανλή τότε, το 1992, να αποπέμψει τον κύριο Σαμαρά από την αίθουσα του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δεν έχει σημασία, είναι 25. Είναι 27 ήσασταν 12 χρόνια. Τότε. Ήμουνα 12, αλλά έχω διαβάσει και εγώ την ιστορία μου. Επομένως, το ζήτημα λοιπόν της ενιαίας τοποθέτησης δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή εμάς. Εδώ έχουμε ένα θέμα αρχής. Ναι, σας λέω, διότι δεν υπάρχει ενιαία πρόβλημα. Πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης. Σας δηλαδή, λέω εσείς λοιπόν το δεν έχετε πρόβλημα. Υπάρχει σήμερα, μια θέση αρχής. Υπάρχει μια θέση αρχής στην οποία οφείλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας πει για ποιο λόγο δεν την ακολουθεί. Θα σας πω για ποιο λόγο δεν την ακολουθεί. Διότι θεωρεί ότι στη βάση ευαισθησιών πάνω σε ένα εθνικό ζήτημα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αντικυβερνητική πολιτική. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή πολιτεύεται ανεύθυνα, δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή μας. Αν κάποιος πολιτεύεται ανεύθυνα, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος τις τελευταίες 25 μέρες, ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη της εσωτερικής πολιτικής κοινής, αλλάζει και τη θέση του. Δηλαδή, τη μία εμφανίζεται να λέει σύνθετη ονομασία, τη δεύτερη εμφανίζεται να αγκαλιάζει τα συλλαλητήρια, την τρίτη ακούω τον κύριο Κουμουτσάκο να λέει ότι χρειαζόμαστε λύση η οποία να βρίσκει σύμφωνους όλους τους Έλληνες, πράγμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πλήρως αδύνατον. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει τα δικά του, έχουμε τον κύριο Σαμαρά το να τοποθετείται με συγκεκριμένο μην το τρόπο. Περισσότερο, επομένως, το πραγματικό είναι κεφάλαιο από μόνο του και θέλω να το συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια ότι, αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα. Σε ένα θέμα αρχής, η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί με σθένος και πάνω στην πολιτική γραμμή που η ίδια η Νέα Δημοκρατία χάραξε το 2007-2008. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το 2007, όπου πριν από λίγο είπατε ότι είχατε δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εσείς αντιμετωπίζετε εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα, με μεγάλο κομμάτι του κόμματός σας τότε να ζητάει ακόμα και δημοψήφισμα. Και εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι είχατε τοποθετηθεί εναντίον μιας τέτοιας πολιτικής γραμμής, η οποία εκφραζόταν από τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα, που ήταν μάλιστα και μια μονοκομματική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε τώρα είναι όχι να ανταλλάσσουμε βέλη ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά να συμφωνήσουμε στο επί της αρχής. Ότι δηλαδή έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας μετά από 25 χρόνια για να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο, εφόσον λυθεί, θα ανοίξει την πόρτα για μια διαφορετική κατάσταση πραγμάτων στα Βαλκάνια. Και εκεί πρέπει να τοποθετηθούμε με υπευθυνότητα και όχι με όρους εσωτερικής πολιτικής κοινής. Αυτή είναι η δική μου πολιτική άποψη και, αυτό που και νομίζω πριν, ότι κυρία είναι άποψη της αρχής. Να ζητήσω μια απάντηση για αυτό που είπε πριν η κυρία Μπακογιάννη σχετικά με το ότι δεν χρησιμοποιήσατε την πεπατημένη. Θα σας πω. Να μιλήσει ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους αρχηγούς των κομμάτων, να ενημερώσει όπως έγινε την περίοδο πριν το 2008. Η συζήτηση για το ζήτημα της ονομασίας ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη σε σχέση με την κατάσταση την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του 2011.
όλα ήταν γνωστά. Όταν προέκυψε νέα πληροφορία και νέα κατάσταση πραγμάτων, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τον Ταβός, ήταν να ενημερώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, και οι περισσότεροι από αυτούς και προς τιμήν τους τοποθετήθηκαν με υπεύθυνο τρόπο και πάνω σε ζήτημα και επί της αρχής. Δηλαδή τι είπαν, ότι εμείς στηρίζουμε την εθνική γραμμή έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια για μια διαπραγμάτευση με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό ή χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες, πράγμα το οποίο συνεπάγεται εκ των πραγμάτων, ipso facto, μάλλον συνεπάγεται την ανάγκη για συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονιά. Ο κύριος Κοντιάς έδωσε μια συνέντευξη στο Reuters αμέσως μετά τη συνάντησή του ή πριν με τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Δύο σημεία των δηλώσεων έχω επισημάνει εγώ. Ένα συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί τους επόμενους μήνες. Συμβιβασμός, ποια είναι η κόκκινη γραμμή σε ό,τι μας αφορά εδώ? Ο Μέγας Αλέξανδρος απέδειξε πως πρέπει να κόβουμε τους γόρδιους δεσμούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κοντζιάς. Σε κάποιο σημείο πρέπει να τελειώνουμε με τέτοια ζητήματα. Το σχέδιο το οποίο η Ελλάδα θα καταθέσει, το σχέδιο πρότασης, έχει δρομολογηθεί ήδη? Έχει φύγει με τον κύριο Νίμιτς και αντιστοίχως περιμένουμε να δούμε αντιδράσεις πλέον? Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες τώρα της διαπραγμάτευσης, ούτε θα σας κάνω ανακοινώσεις για τις οποίες αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών να τις κάνει και στους ομολόγους των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων αλλά και στα μέσα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι να επαναλάβω όσα είπε ο κύριος Κοντζιάς τη Δευτέρα από αυτή εδώ τη συχνότητα, ότι δηλαδή η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει να προετοιμάσει ένα σχέδιο συμφωνίας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι η ελληνική πλευρά η οποία θα γράψει την βάση πάνω στην οποία θα διεξαχθούν οι περαιτέρω τεχνικές διαπραγματεύσεις, και από εκεί και πέρα αναμένουμε τις απαντήσεις της γείτονος σε σχέση με όλα τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν εκεί. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπορώ να σας πω. Χρονοδιαγράμματα και προεξόφληση σε περίπτωση διαπραγματεύσεων γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι απολύτως αδύνατο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους επόμενους δύο ή τρεις μήνες. Ωστόσο, ο ανοιχτός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα πρέπει να βρει και συνθήκη αμοιβαιότητας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα, λοιπόν. Λυπάμαι που πρέπει να διαψεύσω τον κύριο Τζανακόπουλο. Οι συζητήσεις για το Σκοπιανό έχουν αρχίσει σοβαρά από τον Οκτώβριο. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά για έναν πολύ απλό λόγο, κύριε Τζανακόπουλο, γιατί ήρθε και με βρήκε ο κύριος Δημητρόφ στο γραφείο μου και με ενημέρωσε για το πώς εκείνοι βλέπουν τα πράγματα. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο λέτε δεν έχει βάση. Και δεν έχει διπλή βάση, διότι όταν ξεκίνησαν αυτές τις συνομιλίες, θα μπορούσε τότε να είχε προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σας στη λογική την οποία σας είπα, την οποία όφιλε να την είχε κάνει αν είχε πατριωτικό. Αφήστε με. Το έχουμε δηλώσει στις προγραμματικές δηλώσεις. Ό,τι κάνατε και εσείς έχουμε κάνει και εμείς. Ακριβώς το ίδιο. Διαβάστε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αντιγράψατε το κείμενο του ΥΠΕΚ και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και το χαριτωμένο της όλης της ιστορίας είναι ότι ο κ. Καμένος το έχει ψηφίσει δύο φορές. Μία φορά επί κυβερνήσεως Καραμαλή και μία φορά επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Να σας πω κάτι άλλο. Να σας πω ποιο είναι πολύ χαριτωμένο στην περίπτωσή μας. Το πιο χαριτωμένο από όλα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς το εισηγήθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις του το 2012 όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός της τότε κυβέρνησης. Και έχει μια σημασία αυτό. Δηλαδή, ψάξτε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του 2012 και δείτε τη σημερινή στάση του κύριου Σαμαρά. Έχει ένα ενδιαφέρον. Οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Σας είπα ότι ο κύριος Καμένος τις έχει ψηφίσει δύο φορές. Επανέρχομαι λοιπόν. Και επανέρχομαι διότι έχει ουσία. Και ο κύριος Σαμαράς. Έχει ουσία. Και ο κύριος Σαμαράς ψήφισε βέβαια. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης όχι, δεν ήταν τότε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι. Συνέχεια συμμετείχε όμως στην κυβέρνηση εκείνων των προγραμματικών. Γιατί στην κυβέρνηση Σαμαρά δεν ήμουν εγώ, οπότε δεν είμαι εγώ σε θέση να σας πω τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρω να πω είναι ότι η κυβέρνηση Καραμαλή είχε μέσα τον κύριο Καμένο και τις ψήφισε και η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μέσα τον κύριο Καμένο και τις ψήφισε. Αυτό λοιπόν που εσείς μας παρουσιάζετε σαν κανονικότητα, είχαμε κύριε Χαρίτα πριν από λίγο και από εκεί έρχομαι. Την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Παπαθεοδόρου, του Θόδωρου του Παπαθεοδόρου, ενός εκλεκτού συναδέλφου από το κίνημα αλλαγής, ο οποίος γράφει για την κρίση κτλ. Μέσα λοιπόν σε αυτό που λέει, λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
Η κανονικότητα. Τι είναι κανονικό, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, το κανονικό, κύριε Τζανακόπουλε μου, είναι ότι όταν έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και τον ενδιαφέρει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και κάνει τις γνωστές επισκέψεις Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Πρωθυπουργό, το κανονικό είναι να ακούει την ίδια άποψη από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρωθυπουργό. Το κανονικό. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν κανονική. Απολύτως. Το 1992. Μέχρι που έφυγε. Όταν έφυγε. Αν διώξετε τον Καμένο σήμερα, ενδεχομένως και βάλετε δεν τον κύριο Δίτσα, θα είναι κανονική. Λάθος, μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς, όταν διαφώνησε, έφυγε. Έτσι. Υπάρχει. Ξέρετε, το να φύγει κανείς δεν είναι μεμπτό. Θα το μάθετε κι εσείς, είστε καινούργοι ακόμα. Ξέρετε, αλλά εντάξει, το να φύγετε. Κοιτάξτε, όχι, το να φύγει ένας πολιτικός δεν είναι μεμπτό. Φεύγει. Το θέμα αυτή τη στιγμή για εσάς είναι να, για μένα, λοιπόν, να το πέσει θέμα η κυβέρνηση είναι... ή να λυθεί το ζήτημα. Αν ήταν να πέσει η κυβέρνηση, κύριε Τζανακόπουλε μου, εγώ προτιμώ να πέσει η κυβέρνησή σας από προχθές. Εδώ και κανένα δύο χρόνια θα είχαμε λιγότερα χρέη. Αλλά το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μου σήμερα είναι το Σκοπιανό. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αδυνατίζει τρόμερα η εθνική θέση με τον αλαζονικό επιπόλαιο και μικροκομματικό στόχο τον οποίο τώρα είχατε. Να μιλάτε εσείς για μικροκομματικό τρόπο διαχείρισης του προβλήματος τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία έχει αλλάξει 4 ή 5 θέσεις τις τελευταίες 20 μέρες. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό, δεν βρίσκεται. Εσείς κυβερνάτε, μόλις κυβερνήσουμε εμείς, θα μας κάνετε εμάς αντιπολίτευση και είσαστε σε καλό δρόμο να τη μάθετε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυβερνάτε εσείς. Άρα η εικόνα τη χώρα μου. Η εικόνα της χώρας μου και της πατρίδας μου εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται από τη δική σας συμπεριφορά. Η δική σας συμπεριφορά αυτή. Ξέρετε ότι με βάση τη δική σας συμπεριφορά. Ξέρετε ότι με βάση τη δική σας συμπεριφορά και τα δικά σας λάθη στην διαπραγμάτευση του 2007-2008 καταλήξαμε να καταδικαστούμε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το αμφισβητείτε αυτό? Όχι. Πρώτα απ' όλα το αμφισβητώ, ναι. Ναι, καταδικαστήκαμε από το. Με ρωτάτε αν θα ξανά. Αφού εσείς ήσασταν τόσο υπεύθυνοι, ήσασταν τόσο προσεκτικοί, είχατε τόσο αποτελεσματική διαπραγματευτική γραμμή, πώς συνέβη και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατέληξε να καταδικάσει τη χώρα μας, και τη δική μου και τη δική σας? Θα σας το πω. Εάν επρόκειτο σήμερα να με ρωτήσετε αν θα ξανάκανα το Βουκουρέστι, γιατί αυτό ρωτάτε. Όχι, δεν ρωτώ αν θα ξανάκανα το Βουκουρέστι. Ναι. Μας είπατε εσείς ότι δημιουργήσατε ότι είχατε μία τόσο σοβαρή υπεύθυνη αξιοπρεπή διαπραγματευτική γραμμή, ότι τα κάνατε όλα σωστά και αναρωτιέμαι αν αυτό το οποίο κρίνει το. Ομολογήσατε κι εσείς προηγουμένως, είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα των τακτικών σας και της διαπραγματευτικής σας πάρα πολύ μεγάλης και εξαιρετικής δυνατότητας κατέληξε σε μια διεθνή καταδίκη της χώρας. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείτε? Θα σας το εξηγήσω. Η ενδιάμεση συμφωνία προέβλεπε κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα οποία προέβλεπε ότι η Ελλάδα δεν θα σταματήσει τα Σκόπια από το να μπουν σε διεθνείς οργανισμούς. Σωστά? Με το προσωρινό με το προσωρινό του όνομα. Εμείς γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, ήδη από το Μάιο του 2007, ότι στην περίπτωση που τα Σκόπια μπαίνανε στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπήρχε πλέον κανένας μοχλός πίεσης της Ελλάδος, και αν έχετε σήμερα εσείς μοχλό πίεσης για να διαπραγματευτείτε, οφείλετε στο ότι εμείς κάναμε το Βουκουρέστι. Αυτός ο μοχλός πίεσης θα είχε εξαλειφθεί. Και είχαμε βάσιμες πληροφορίες, τις οποίες, από ό,τι καταλαβαίνω, επιβεβαιώνει και ο κ. Κοντζιάς από τη δημόσια συνέντευξή του προχθές, ότι θα πήγαιναν στον ΟΗΕ για μια αναγνώριση με το συνταγματικό τους όνομα. Έπρεπε, λοιπόν, να πάρουμε μια απόφαση. Δύσκολη απόφαση, κυρία Τζανακόπουλε. Συμφωνώ, αλλά δύσκολη. Αυτή τη στιγμή νομίζω την ότι πήραμε, η στάση του ΝΑΤΟ εξαιτίας των χειρισμών. Όταν εκείνη... Ακούστε, κυρία Μπακογιάννη. Αφήστε να τελειώσω μια στιγμή τη φράση και θα σας πω. Όταν εκείνη την εποχή άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν έρθει και είχαν πει ότι η γνώμη τους είναι να τους αφήσουμε και ρε παιδιά, τι σας νοιάζει το όνομα. Και το είχαν πει οι άνθρωποι, εγώ λέω καλή την πίστη, να το δεχθώ. Απλώς εμείς θεωρούσαμε ότι αν εκείνη τη στιγμή χάσουμε
και δεν έχουμε πλέον αυτό το μοχλοποίησης. Τα Σκόπια σε όλο τον κόσμο και επισήμως θα ήταν πλέον τη συνταγματική ονομασία και δεν θα είχαμε καμιά άλλη. Χαίρομαι και εγώ το διάλογο. Εάν με ρωτάτε, εάν θα το ρισκάριζα ξανά, γιατί αυτό με ρωτάτε, θα το ρισκάριζα. Γιατί φτάσατε στη θέση να είστε αναγκασμένοι να πάρετε το συγκεκριμένο ρίσκο, διότι ξέρετε, σήμερα το ΝΑΤΟ και ο ίδιος ο γενικός του γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πίεση προς την Ελλάδα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας. Γιατί έχει την ομόφωνη χρόνος... υπόφαση του Βουκουρεστίου. Γι' αυτό. Και όποιος ξέρει πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Ναι. Και κύριε Τζανακόπουλε, εντάξει, είπαμε όχι για αρχάριους, να κάνουμε έτσι, την κουβέντα στο επίπεδό μας. Στο επίπεδό έτσι, προς Θεού. Δεν έχει καμία σχέση η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ σήμερα με την απόφαση του Βουκουρεστίου. Τα 100. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε, από τότε, επί 10 χρόνια, σε κάθε συμβούλιο του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνεται verbatim η ίδια ακριβώς φράση που αποφασίστηκε στο Βουκουρέστι. Εάν δεν είχε αποφασίσει στο Βουκουρέστι και αν είχατε εσείς να κάνετε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που είχαμε να κάνουμε εμείς, που δεν προϋπήρχε μια τέτοια ομόφωνη απόφαση, θα σας έλεγα τι θα σας έλεγε σήμερα. Αλλά σήμερα δεσμεύεται. Και γι' αυτό προσέξτε καλά κύριε Τζανακόπουλε και ακούστε με σήμερα το βράδυ. Εάν η Ελλάς για οποιοδήποτε λόγο απεμπολίσει το μοχλό πίεσης που είναι και η απόφαση ομόφωνη στο Βουκουρέστι. Μην έχετε καμία ανησυχία, κύριε Μπαμπαγιάννη. Ναι, χαίρομαι που τα ακούω. Μην έχετε καμία ανησυχία. Αλλά θέλω να το πω. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Να το ξαναπώ. Γιατί... Το καλό με την ΕΡΤ είναι ότι τα βίντεο τα κρατάει. Ευτυχώς τα κρατάει και το γραφείο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εάν η Ελλάς σήμερα, για οποιοδήποτε λόγο, προχωρήσει στη διαπραγμάτευση και αρκεστεί σε ένα κομμάτι του πακέτου και με τη λογική του κομματιού του πακέτου πάει στο ΝΑΤΟ και αφήσει τα άλλα στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παιχνίδι έχει χαθεί, κύριε Τζανακόπουλε. Οριστικός και αμετακλήτως. Και επειδή ακούω πολλά, κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας το έχω πει. Θα μου επιτρέψετε. Και τουλάχιστον στη θεωρία της, να ξέρετε στη θεωρία που γίνεται τώρα σύντομη, στην μια σύντομη απάντηση, κύριε Τζανακόπουλε. Όχι, δεν πήγα. Εγώ την εφήβρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ να με παρακολουθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Λοιπόν, ή θα είναι μείζον λάθος. Η θεωρία σας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών έχει πει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι ολιστική και θα επιλύει όλα τα ζητήματα. Και εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα γεννά διεθνή ευθύνη για οποιονδήποτε την παραβιάσει. Και ξέρετε ότι η διεθνής ευθύνη συνεπάγεται και δυνατότητα, δικαίωμα εκείνου ο οποίος θίγεται να χρησιμοποιήσει αντίμετρα. Μάλιστα, λοιπόν. Προϋποθέτω. Όχι, μια στιγμή να μην συμφωνούμε. Χαίρομαι το διάλογο μεταξύ σας. Συμφωνία, ωστόσο, επιτρέψτε μου. Ολιστική συμφωνία, η παραβίαση της οποίας θα γεννά διεθνή ευθύνη. Η οποία προϋποθέτει την αλλαγή του συντάγματος. Προφανώς. 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 Είμαι σύμφωνη. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Μιλήσατε για θέσεις νωρίτερα. Θέλω να έρθω λίγο στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και θα σας ζητήσω τη βοήθειά σας για να κατανοήσουμε ποια ακριβώς είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό. Και για να το θέσω και λίγο διαφορετικά, νιώθετε ότι αυτό που περιγράψατε πριν για το πριν το 2008 με τον Καραμανλή εκείνη την περίοδο. Τον Κώστα Καραμανλή, γιατί τώρα ο κύριος Κοτζιάς έχει θυμηθεί και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στα χαρτάκια που μοιράζει σε αφεγβολών στις διάφορες εφημερίδες. Ανήκει σε μια άλλη σφαίρα, αυτό σε μια άλλη περίοδο, σε μια άλλη προσέγγιση. Δεν θέλω να μένουν το μισό λεπτό, κύριε Χαρίτο. Επειδή δεν θέλω να μένουν πράγματα αναπάντητα σε ό,τι αφορά τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει τηρήσει μια απολύτως αξιοπρεπή πολιτική και 100% υπηρεσιακή λογική κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θέλω να πω το εξής. Το χαρτάκι στο οποίο αναφέρεστε, πιθανότατα, κυρία Μπακογιάννη, φαντάζομαι ότι αφορά το ζήτημα του 1977, μην επεκταθούμε, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, στην ίδια τη σελίδα του ΙΕ.
Για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Για να ολοκληρώσω το ερώτημα, κυρία Μπακογιάννη. Ποιος τύπος δεν μπορεί να το βρει. Κανένας δεν το έδωσε. Κανένας δεν το έδωσε, κυρία Μπακογιάννη. Κανένας δεν το έδωσε. Μπορεί οποιοδήποτε να το βρει στο ίντερνετ. Επειδή οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν, θέλω να σας πω ότι η λογική... Εγώ δεν παρικώ στην Ιερουσαλήμ. Ναι, εγώ λοιπόν που παρικώ την Ιερουσαλήμ, έχω να σας πω ότι όταν κάνετε μια τέτοιου είδους πολιτική και προσπαθείτε να βγάλετε... Διάβασα σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να γίνει Μπίσμαρκ. Εγώ λέω ότι ο κύριος Κοντζιάς θέλει να γίνει ο Μέτερνιχ. Πού το είπε αυτό, Financial Times. Γιατί ο κύριος Τσίπρας το είπε αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, διάβασα, μην παρεξηγήσεις. Μην παρεξηγούμε, εγώ μην πάρω πολύ ψυχή. Αλλά διάβασα ότι θέλει να γίνει Μπίσμαρκ. Τώρα εγώ λέω ότι ο Κοντζιάς θέλει να γίνει ο Μέτερνιχ. Μία βασική αρχή στην εξωτερική πολιτική είναι όταν παρουσιάζεις όλους τους πρωθυπουργούς οι οποίοι πέρασαν ως ενδοτικούς. Και όλους τους υπουργούς εξωτερικών οι οποίοι πέρασαν ως άχρηστους. Την υποκρισία θέλουμε. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη, θέλουμε εθνικό συμφέρον. Το εθνικό, εμείς κάνουμε εξωτερική πολιτική εθνικού συμφέροντος. Η Νέα Δημοκρατία όψιμα έχει περάσει σε μια πολιτική που εξυπηρετεί τα, που θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα εθνικά, τα εθνικά δίκαια. Τα εθνικά δίκαια, κύριε Μπακογιάννη. Όχι να το κάνουμε. Ξέρετε, γιατί είναι τόσο μισή ώρα που έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα. Χαίρομαι την κουβέντα μεταξύ σας. Θέλετε τα ερωτήματα μόνοι σας. Και τα πατάτε. Ωστόσο, δεν έχουν, κύριε Τζανακόπουλε. Από τη μία μεριά το εθνικό συμφέρον και από την άλλη μεριά η όψιμη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια. Και νομίζω ότι σε αυτή την αναπαράσταση... Κύριε Μπακογιάννη, κύριε Τζανακόπουλε, όχι, σας παρακαλώ και τους δύο εγώ. Τουλάχιστον εσείς έχετε τοποθετηθεί υπέρ του εθνικού συμφέροντος και καταλαβαίνω ότι πρέπει να βρίσκεστε σε δύσκολη θέση όταν το κόμμα σας σήμερα έχει αρχίσει να κάνει εξωτερική πολιτική εθνικών δικαίων. Εγώ είμαι μια χαρά γιατί ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, το οποίο διαχειρίστηκε πάντοτε με εθνική υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμό πράγματα. Και το οποίο δεν είχε ποτέ όμως την αλαζονία. Του δικού σας κόμματος άνθρωποι στήσανε πολιτικές καριέρες πάνω στο δίκτυο. Λοιπόν, μιλήσατε για παρεκκούντες στην Ιερουσαλήμ. Ποιο έκολλη ήταν η εκπομπή στην Ιερουσαλήμ πριν από δύο εβδομάδες παρά απόψε. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Τζανακόπουλε. Κυρία Μπακογιάννη, ξαναφέρνω το ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε, μου επιτρέπετε. Πέστε μου τι μπορώ να σας πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θέσεις Νέα Δημοκρατία σήμερα για το Σκοπιανό. Αυτό το οποίο εκφράσατε το 2008. Ισχύει το είπαμε. Εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά σε εκείνες τις απόψεις σήμερα. Βεβαίως βρίσκεται κοντά σε εκείνες τις απόψεις σήμερα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα για το Σκοπιανό είναι ποια. Εκτός από πάλι το ότι να το δούμε σε μια άλλη συγκυρία. Έγραψε ένα ολόκληρο άρθρο στην Καθημερινή για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο φτάνω μέχρι και σε λεπτομέρειες. Μπορούμε να τις έχουμε εδώ. Σήμερα δημέρι, δεν τόλμησε καν δημέρι, ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Μπακογιάννη, σήμερα δεν τόλμησε καν να πει την φράση σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Στην ομιλία του στην Ηλία. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίζεται ως όψιμος ή παλαιός Μακεδονομάχος. Ο κύριος Σαμαράς έχει τη δική του πολιτική άποψη. Ο κύριος Κουμουτσάκος μιλάει για λύση η οποία θα εκφράζει, στην οποία θα συμφωνούν όλοι οι Έλληνες. Ποια είναι ακριβώς η καθαρή λύση και η καθαρή θέση την οποία εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, όταν ερωτάτε, κύριε Τζανακόπουλε, όταν ερωτάτε ο λαός θα ήθελες να υπάρχει το ο λαός ή ο βουλευτής. Θα ήθελες να υπάρχει το όνομα Μακεδονία μέσα στο όνομα των Σκοπίων, η απάντηση είναι όχι. Προφανώς, αλλά δεν... αυτό είναι φυσικό ως αυθόρμητη. Αυτό είναι ως όταν αυθόρμητη... ρωτάστε λοιπόν, αυτό η απάντηση είναι, δεν ως θέλω. Ως αυθόρμητη απάντηση, εγώ την κατανοώ. Ωραία. Εγώ ρωτώ λοιπόν, εγώ, λοιπόν λέω πώς ότι... είναι δυνατόν κύριε να βρεθεί μία λύση. Μην κουράζεστε. Το πρόβλημα δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια θέση την οποία έχει υπερψηφίσει η ομάδα. Πατάει και η πάνω Νέα Δημοκρατία, σε ένα εθνικό ζήτημα η Νέα Δημοκρατία, για να ασκήσει αντικυβερνητική πολιτική. Απαντά, αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Απαντά, και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι εσείς έχετε τηρήσει μια απολύτως υπεύθυνη στάση. Λοιπόν, το σύνολο του κόμματός σας όμως δεν σας ακολουθεί, κύριε Τζανακόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία απαντά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή σας χειρίστηκε το θέμα. Ποιος είναι απαντά αυτός ο τρόπος, στα απίστευτα καραγκιοζηλίκια τα οποία υποχρεώνεστε. Παραφέρεστε. Εγώ παραφέρω. Όχι, παραφέρω. Η λέξη Καραγκιόζη είναι δίκαιο τιμή για τον κύριο Καμένο. Ξέρω άλλες λέξεις να πω. Λοιπόν, η λέξη Καραγκιόζη είναι τιμή. Και θα σας πω γιατί. Δεν μας αρμόζει. Όχι, μας αρμόζει. Κυρία Μπακογιάννη. Ένα λεπτό, κύριε Καρύτερο. Δεν μας αρμόζει. Και τώρα μην παρεξηγηθείτε κι εσείς για λογαριασμό του Καμένο να χαρείτε. Να παρεξηγηθεί ο Τζανακόπουλο. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε τις απαντήσεις στα συγκεκριμένα θέματα. Κύριε Τζανακόπουλο, παρακαλώ. Βεβαίω, αλλά τον είχα υφυπουργό. Αιγαίου,
Και επειδή ακριβώς τον είχα υπουργό Αιγαίου, ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσείς τον κάνατε υπουργό άμυνας και έχετε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος με την ίδια αναπνοή λέει ότι δεν θέλει το όνομα Μακεδονία, ότι εμπιστεύεται τον κύριο Κοτζιά, ότι η Μακεδονία είναι η καρδιά του, η ψυχή του, το αίμα του και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά δεν θα ρίξει την κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει σε εθνικοπροδοτική συμφωνία. Ποτέ δεν έχει γιατί πει θέλει να την κρατήσει. Ποτέ δεν έχει μιλήσει για εθνικοπροδοτική συμφωνία. Ελάτε τώρα, Μακεδονία, σοβαρευτούμε. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση όσο και αν δεν σας αρέσει... Βεβαίως είναι θέμα. Βεβαίως, συναισθηματικά δεν υπάρχει κανένας για τον οποίο είναι θέμα. Για όλους σου είναι θέμα. Σε πολιτικό επίπεδο, η ανάγνωση των πραγμάτων και η εκτίμησή τους και η διαχείρισή τους γίνεται συναισθηματικά ή σε μια βάση πραγματική. Όχι, μα γι' αυτό ακριβώς και σας απάντησα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια θέση την οποία καθόρισε στο Βουκουρέστι, η οποία προβλέπει τη σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Έργα όμνες εννοούμε και διμερείς και πολυμερείς αναγνωρίσεις. Αυτό όμως το ακούω, εννοούμε, αυτό όμως το ακούω από εσάς. Η θέση του κ. Μητσοτάκη δεν είπε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο γραμμές. Είναι η λύση, θα πρέπει να αναζητηθεί σε μια άλλη συγκυρία. Για εμάς το ζήτημα κλείνει εδώ. Διότι έτσι όπως τα έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο διχασμό, κύριε Χαρίτο, στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν εμείς λέγαμε τα ίδια πράγματα, αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάει σήμερα ο κ. Αυτό που λέτε αφορά την κυβέρνηση. Εγώ μιλώ για το κόμμα. Μιλώ για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μα για το κόμμα θα σας μιλήσω, μη φοβάστε. Με συγχωρείτε, η κυβέρνηση δημιούργησε το διχασμό. Θεωρείτε ότι δηλαδή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε δημιουργήσει το διχασμό το 1992 με τα συλλαλητήρια? Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δημιούργησε τα συλλαλητήρια. Μην μπερδεύεστε. Ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Όταν εμείς διαπραγματευτήκαμε το 8, διαπραγματευτήκαμε με αυτή τη θέση. Κατανοητό. Διαπραγματευτήκαμε δημόσια και δεν υπήρχε κανένα συλλαλητήριο. Κατανοητό. Εγώ μιλώ για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει σήμερα συλλαλητήριο? Γιατί υπάρχει σήμερα συλλαλητήριο? Αυτό το οποίο έθεσε ως ερώτημα, η απάντησή μου είναι. Μα πόσες φορές θα την ξαναπώ τη θέση της Νέας Δημοκρατίας? Θέλετε να τη γράψω με μεγάλα γράμματα, να την ανεμίζετε, να την έχετε? Ο κ. Βιαπλαμάνης είπε ότι δεν έχει θέση η Νέα Δημοκρατία και ότι θα πρέπει να το κουβεντιάσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα πριν τη συμφωνία και να παγκοσμιοποιηθεί. Τις απορίες όσων τις εκφράζουν. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, βλέπω δημοσιεύματα στον τύπο, όπου γίνεται αναφορά για πρόβλημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Πρόβλημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία? Με τον τρόπο που διαχειρίζεται, με τον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον το θέμα των Σκοπίων. Λοιπόν, εγώ κοιτάξτε. Αυτό το οποίο ξέρω και μπορεί να θέλουν τα διάφορα παπαγαλάκια. Τα αντιπολιτευόμενα στη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσουν πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε 4 φορές σε όργανα του κόμματος, στον τελευταίο στην Πολιτική Επιτροπή. Η θέση την οποία εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης έγινε αποδεκτή από το σύνολο του κόμματος. Πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία εσωτερικό σήμερα δεν έχει. Αν είχε, θα σας το έλεγα, γιατί πολλές φορές είχαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήταν πρωτοφανές. Αλλά σήμερα που μιλάμε, ο κ. Μητσοτάκης έχει την απόλυτη αποδοχή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις έχει και την πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού σε σχέση με τον κ. Τσίπρα για να λύσει το Σκοπιανό. Το οποίο πρακτικό θα σημαίνει. Ότι θα λύσει ο κ. Μητσοτάκης στο Σκοπιανό. Δεν έχει το πολιτικό σθένος να επιβληθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Αφήστε τη δημοσκόπηση. Καλά, θα κάνουμε πολιτική. Καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει, κ. Τζανακόπουλε. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το καταφύγετε. Αλλά ακούστε με και μέρα που έχω ζήσει ότι η εξουσία είναι ασανσέρ. Επιτρέψτε μου. Ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα πράγμα το οποίο θα χρειαστεί να το καταλάβετε κι εσείς. Με ενδιαφέρει η εξουσία. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω όμως είναι το εξής, ότι οι δημοσκοπήσεις, αν δεν θυμάμαι καλά, στις 18 Σεπτέμβρη του 2015 έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν μάχη στήθος με στήθος, ίσως και τη Νέα Δημοκρατία κατά μισό ή 1% μπροστά, και τελικά χάσατε με 8 μονάδες. Αυτό αποδείχθηκε από τις δημοσκοπήσεις. Επομένως, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό θα το δούμε. Ο ελληνικός λαός κρίνει. Δεν κρίνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Μαρκούλη. Δίνεται ηρωική μάχη. Ακούστε τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να επιβληθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Γιατί? Διότι δεν έχει το σθένος καν να αρθρώσει αυτό που εσείς εδώ και 20 μέρες αρθρώνετε διαρκώς. 25 μέρες.
την 25 μέρες εννοώ στη νέα φάση στην οποία έχει μπει η συζήτηση. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία έργα όμως. Ναι, 25 χρόνια, σας λέω, στη νέα φάση που έχουν μπει τα πράγματα. Λέω λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει καν το πολιτικό σθένος να αρθρώσει αυτή τη θέση. Και θεωρείται ότι θα λύσει το πρόβλημα το οποίο δεν έλυσαν άλλοι και άλλοι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει την ευκαιρία να το λύσει το συγκεκριμένο. Ναι, ο ελληνικός λαός, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν σας πάλι αρέσει, το καταλαβαίνω. Δημοσκοπήσεις. Εμπιστεύετε τον κύριο Μητσοτάκη περισσότερο από ότι εμπιστεύετε τον κύριο Τσίπρα για να το λύσει. Δεύτερον, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της καθεστωτικής αντίληψης αριστεράς και της φιλελεύθερης αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε βαθιά φιλελεύθεροι. Γίναμε καθεστώς. Σε δύο χρόνια γίναμε καθεστώς. Καθεστωτική αντίληψη, είπα. Η αντίληψή σας είναι, και επειδή τα ελληνικά μου μέχρι πρότινος θεωρούν το καλά. Σας διαβεβαιώ ότι η καθεστωτική αντίληψη τη βγάζετε ακόμα και από τα αυτιά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί τώρα και πέρα. Είναι κάπως ειρωνικό το ίδιο το καθεστώς να μιλάει για καθεστωτική αντίληψη. Λοιπόν, κύριε κλείσουμε. Εντάξει, ξέρω, κυβερνάμε εμείς. Κύριε Τζανακόπουλε, εσείς είστε το καθεστώς, κύριε Μπακογιάννη. Εσείς είστε το καθεστώς. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι εμείς σεβόμαστε καταρχήν και δεν κουνάμε το δάκτυλο σε κανέναν άνθρωπο που θα πάει αύριο στο συλλαλητήριο. Θεωρούμε ότι έχει απόλυτο δικαίωμα. Δεν τους ονομάζουμε ακροδεξιούς. Δεν τους ονομάζουμε χρυσαυγίτες. Δεν θεωρούμε την Εκκλησία χρυσαυγίτη όπως επί των non-paper του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μάθημα σε κανέναν. Εκφράζουμε τη δική μας θέση. Μάθημα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα θα πάνε πολύ στο συνεργείο. Το ερώτημα, κυρία Μπακογιάννη, είναι το εξής. Εσείς γιατί δεν θα πάτε, κύριε Μπακογιάννη? Γιατί ήμουν υπουργός εξωτερικών 3 χρόνια, διότι έχω διαπραγματευτεί 3 χρόνια και διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών δεν θεωρεί ότι θα πάει σε ένα συλλαλητήριο απλώς και μόνο για να πει κάτι το οποίο είχε την ευκαιρία επί 3 χρόνια να το λέει στους, αν θέλετε, συνομιλητές του από την άλλη μεριά. Εσάς, κύριε Τζανακόπουλε. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη, επιτρέψτε μου μία φράση για τα συλλαλητήρια. Επιτρέψτε μου μία φράση για τα συλλαλητήρια. Επιτρέψτε μου μία φράση για τα συλλαλητήρια. Εάν ξαναβγεί ο Ρουβίκονας, ακούστε με καλά, και απειλήσει. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη. Με αίμα, θα πάω και εγώ, κύριε Τζανακόπουλε. Και θα γελάσει ο Ρουβίκονας. Και να περάσετε καλά. Να βάλω και εγώ ένα ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ θα σας πω το εξής. Με προβληματίζει το εξής. Με προβληματίζει ότι η στελέχη από τους ανεξάρτητους Έλληνες επίσης θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο αυτό. Επιτρέψτε μην τον ρωτάτε για τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί στενοχωριέται και μετά δεν θέλω να πω δύο πράγματα σε σχέση με την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη προηγουμένως. Το πρώτο είναι, εμείς και κατανοούμε και σεβόμαστε τις ευαισθησίες του καθενός ο οποίος θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο. Αυτό το οποίο οφείλουμε όμως να υπενθυμίζουμε και διαρκώς θα το υπενθυμίζουμε είναι ότι υπάρχουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις και διάφορα πολιτικά ρεύματα, άκρως επικίνδυνα, ακροδεξιά, εθνικιστικά, μισαλόδοξα, τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν ένα μαζικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, βασιζόμενα ακριβώς πάνω σε αυτήν την ευαισθησία του ελληνικού λαού. Και η γνώμη μου είναι ότι αυτή η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη και θα έπρεπε η κυρία Μπακογιάννη, ως φιλελεύθερη που είναι, να το έχει τουλάχιστον είτε υπονοήσει είτε πολύ περισσότερο τονίσει. Αυτό το λοιπόν, είχατε προβλέψει εσείς ότι μπορεί να συμβεί ή σας εξέπληξε όταν το είδατε να αποτυπώνεται? Το γεγονός ότι υπάρχει μια ευαισθησία σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, φυσικά και το γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι πώς λειτουργούν οι πολιτικές δυνάμεις και με ποια υπευθυνότητα τοποθετούνται και αν, κυρία Μπακογιάννη, θέλετε να υπονοήσετε ή να τονίσετε ότι υπάρχουν ακροδεξιές, μισαλόδοξες, εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτές τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Βλέπετε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει, επειδή μιλήσατε για το Ρουβίκονα, εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του Ρουβίκονα, ούτε έχω καμία διάθεση να τοποθετηθώ επί των συγκεκριμένων. Γιατί, απλά θέλω να σας πω, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εσείς, για όλους εκείνους οι οποίοι τοποθετούνται σε σχέση με το συλλαλητήριο λέγοντας μία σφαίρα στους πολιτικούς και δύο σφαίρες στους προδότες, τι έχετε να πείτε, κύριε Μπακογιάννη? Τις έχω καταδικάσει όλες πρώτα απ' όλα. Γιατί αναφέρετε τον Ρουβίκονα και δεν αναφέρετε εκείνους οι οποίοι μιλάνε για μία σφαίρα στους πολιτικούς και δύο σφαίρες στους προδότες? Κύριε Τζανακόπουλε, όταν... Λοιπόν, επομένως, χρειάζεται μεγαλύτερη ηρεμία, ευαισθησία, μετριοπάθεια σε σχέση με τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, ακούστε με όμως τώρα με προσοχή. Όταν βγήκαν οι διάφορες ομάδες αυτές στη Θεσσαλονίκη,
Εγώ τις καταδίκασα δημοσίως. Πολλές από αυτές θα είναι και στην Αθήνα. Τετράκης. Πολλές από αυτές θα είναι και στην Αθήνα. Κύριε Τζανακόπουλε, Τετράκης. Διότι εγώ δεν λέω διαφορετικά πράγματα τη μία μέρα και διαφορετικά πράγματα Χαίρομαι. Την άλλη. Είναι βασικό χαρακτηριστικό των φιλελεύθερων νεοδημοκρατών αυτό. Τώρα, δεν είναι και πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Να πάω τώρα στο άλλο. Όταν σήμερα παρουσιάζεται, εχθές καταρχήν, από χθες ξεκίνησε, πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα ανησυχία αστυνομία για το συλλαλητήριο. Μετά βγαίνει ο Ρουβίκονας, ο οποίος απειλεί με αίμα. Δεν καταδικάσατε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τρίτον, οργανώνεται αντισυγκέντρωση των αναρχοαυτόνομο εξαρχιωτών, δεν ξέρω, πέστε τους εσείς όπως θέλετε, με τον άλλο τρόπο με τον οποίο συνεννοείστε. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Τζανακόπουλε. Ακούστε, η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κυβέρνηση θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πολιτών. Εγώ σας από εκεί λέω, και πέρα τα υπόλοιπα εγώ σας αποσκοπούν λέω, λοιπόν, στο να δημιουργήσουν μια αίσθηση κινδύνου. Με την ίδια καθαρότητα που καταδίκασα εγώ, θα περίμενα ποιον να καταδικάσετε εσείς τον Ρουβίκονα. Τον καταδικάσατε. Γιατί αλλιώς να απολύσω το γραφείο τύπου μου. Έχουμε δεν μου κάνει δεκάδες φορές. Τι θέλετε, εμείς εσείς να βγαίνουμε να καταδικάζουμε τα post στο Facebook, κυρία Μπακογιάννη. Εσείς γιατί μου ζητήσατε να καταδικάσω post στο Facebook? Εννοείται, σας ζήτησα εγώ τώρα να καταδικάσετε. Λέω, λυπάμαι δεν μου που τώρα. Φέρνετε. Όχι, δεν σας δεν είπα να καταδικάσετε. Τώρα, σας λέω, εγώ σας μου είπα, φέρνετε ως παράδειγμα τον Ρουβίκονα, αλλά ξεχνάτε ότι και υπάρχουν δυνάμεις. Και σας απάντησα, κύριε Τζανακόπουλε, με πολύ καθαρά ελληνικά, ότι εγώ οποιοδήποτε φασιστοειδές το καταδικάζω. Μάλιστα. Εσείς καταδικάζετε το δεξιό φασιστοειδές και μου γκαίνεστε στο αριστερό. Σας είπα πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται ούτε να υπερασπιστώ, ούτε να πω τίποτα. Καταδικάζετε την ανακοίνωση. Το καταδικάζω, κύριε Μπακογιάννη, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Πέστε το λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Εγώ. Θεωρείτε ότι ως κυβέρνηση δεν θα καταδικάζαμε τον οποιονδήποτε θα καλούσε να χυθεί αίμα? Αυτό είναι τουλάχιστον. Γιατί δεν το κάνατε, κύριε Τζανακόπουλε? Το έκανα. Με σήμερα το ευκολία, πρωί, από το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, γιατί δεν το κάνατε? Να το κάνω για ποιο λόγο? Δεν νιώσατε την ανάγκη να το κάνετε? Εσείς δεν νιώσατε την ανάγκη? Ωραία, να καταδικάσετε εκείνους που καλούν διασφαίρεση προδότητα? Εφόσον το έκανε, μην τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Το είπαμε, ότι εγώ τους καταδικάσατε. Τώρα τους καταδικάσατε. Λάθος. Και εγώ τώρα τους καταδικάζω. Ανατρέξτε στις συνεντεύξεις μου. Χθες έγινε αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Χθες έγινε αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Τι ώρα το καταδίκασε ο ένας, τι ώρα το καταδίκασε ο άλλος. Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Επειδή πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, σας είπα ότι υπολογίζω περίπου μία ώρα το Σκοπιανό και μου είπατε ότι είναι πολύ. Είμαστε ήδη στα 55 λεπτά και ακόμα είμαστε στο πιανό και δεν έχουμε κλείσει όλα τα θέματα. Λοιπόν, και θα σας γυρίσει και μπούμεραγκ παρεπιπτόντως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να κλείσουμε το θέμα των Σκοπίων. Μία ώρα σας είπα. Εμείς θα το κλείσουμε, δεν μπορούμε. Το βλέπω, γιατί σας είχα πει ότι θα το πάμε για μία ώρα περίπου, το υπολογίζω. Μου είπατε ότι είναι πολύ ο χρόνος. Είμαστε στα 55 λεπτά, ακόμα δεν έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα. Λοιπόν, δύο θέματα έχω σημειώσει ακόμα εδώ. Ο σημερινός. Ένας εκ των δύο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τις έχετε δει, δεν είναι καμιά είδηση αυτό το οποίο θα σας πω, σε παλιότερες δηλώσεις του, ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους τους την περίοδο την οποία περιγράψατε νωρίτερα, πριν από το 2008. Mm. Οι δηλώσεις αυτές όταν έρχονται από τον αντιπρόεδρο σήμερα ενός κόμματος. Δεν σας πικραίνουν, δεν σας προβληματίζουν. Από την ώρα που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προσωπικόρησε. Σας γεγονός όμως ότι κάποιος ο οποίος έχει εκφράσει αυτές τις θέσεις παλιότερα, σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω κάτι, κύριε Χαρίτου. Εγώ ζω 3 χρόνια μια πολιτική πραγματικότητα στην οποία συζητάω με τον κύριο Τζανακόπουλο που ήταν κάποτε στις πλατείες και φώναζε να καεί η Βουλή. Εγώ δεν έχω φωνάξει ποτέ τέτοιο σύνθημα, κύριε Μπακογιάννη. Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, με ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φωνάξει ποτέ τέτοιο σύνθημα. Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι μας λέγανε, πώς το λένε, γερμανοτσολιάδες. Έχω ζήσει καταστάσεις οι οποίες εκφεύγουν παντελώς της όποιας πολιτικής λογικής. Mm-hmm. Έχω ακούσει ανθρώπους που τα σκίζαν τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα αυτό και τα λοιπά και μετά ψηφίζαν άλλα μνημόνια. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Δικαιούται λοιπόν ένας άνθρωπος να αλλάξει άποψη στην πολιτική. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο λαός, εξέφραζε εκείνη την εποχή λαός και έρχεται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία
και εκφράζει τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Και εκφράζει και τις προσωπικές του απόψεις κατά διαστήματα. Χαίρομαι που το λέτε ότι ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Εκφράζει και τις δικές του απόψεις κατά διαστήματα, ως έχει ως ελεύθερος βουλευτής συνταγματικά κατοχυρωμένες. Είναι αντιπρόεδρος, κ. Μπακογιάννη, του κόμματός σας. Εντάξει, ο κ. Κωνσταντιώτη. Δεν εξελέγει. Εντάξει. Άρα. Μάλιστα. Άρα αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Σαφές. Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία γραμμή και αν τεθεί θέμα. Καλά τώρα, εντάξει. Τρεις έχετε εσείς, είπαμε. Εμείς. Μην μπερδευόμαστε. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε μία γραμμή. Εσείς έχετε τη γραμμή. Εσείς, λοιπόν, η κυβέρνηση. Έχετε τη γραμμή του Κοντζιά. Ναι. Έχετε τη γραμμή του Τσακαλώτου, Τασίας Χριστοδουλοπούλου, Γαυρόγλου που λέγανε δώστε το τέρμα το όνομα και τι μας νοιάζει. Το 2008. Ναι. Ναι. Για το 2008 δεν μιλάμε για τον Γεωργιάδη. Δεν ήταν καν βουλευτές τότε. Δεν μιλάμε για τον Γεωργιάδη για το 8. Βλέπετε, κύριε Τζανακόπουλε, ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ αυτά ίδια λέω και τότε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Η διαφορά σας είναι ότι εσείς πρέπει να κάνετε 100 κολοτούμπες για να υπερασπιστείτε και τον Γαυρόγλου και τον Καμένο. Δεν θέλω να είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σας διαβεβαιώ. Παλιότερα, δεν θα χρειαστεί. Θα μου επιτρέψετε, είχατε κάνει μια δήλωση. Δεν θέλω να σας πάρω τη θέση. Ότι όλος ο κόσμος αποκαλεί τα Σκόπια Μακεδονία. Και εμείς, αν θυμάμαι καλά τη δήλωσή σας, συζητάμε ακόμα για το αν θα πρέπει να έχει τον όρο Μακεδονία μέσα ή όχι. Όχι, αν δεν θυμάμαι το είπα καλά έτσι. Τη δήλωσή σας. Με ρωτήσανε γιατί υπάρχει μία πρόταση, η οποία κατά διαστήματα έπαιξε στο Υπουργείο Εξωτερικών και η οποία έλεγε ότι εντάξει, ρε παιδιά, αφού εσείς έχετε το πρόβλημα, να μείνουν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, να τους αποκαλεί όλος ο κόσμος τη συνταγματική τους ονομασία και εσείς η Ελλάδα να τους πείτε. Και εκεί χρησιμοποίησα τη λέξη φούφτους που έχει γίνει χαμός. Να τους πείτε Βαρδαρία, Βαλκανική Δημοκρατία, οτιδήποτε και ούτε κάτω ούτε ζημιά. Και απάντησα, γιατί είχε αφήσει να εννοηθεί κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ότι αυτό κάποτε είχε γίνει σοβαρή συζήτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και είπα ότι εγώ, από τα χαρτιά που έχω δει στο Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που ήμουνα, κανείς Έλληνας υπουργός δεν συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, ποιο να το ξαναπώ, εμείς να τους λέμε Τζανακόπουλους και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να τους λέει Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μην παίρνει δικαιόρκο, κύριε Μπακογιάννη. Άρα στο παρελθόν δεν είχε συζητηθεί. Μην παίρνει δικαιόρκο. Ο όρος Μακεδονία. Δεν παίρνω, λέω από αυτά που εγώ είδα. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, να το κλείσουμε. Με αυτή την έννοια το κλείσουμε, είπα, δηλαδή, να το κλείσουμε εδώ. Θα πάω στον κύριο Τζανακόπουλο. Τελευταίο ερώτημα στην ενότητα αυτή των Σκοπίων. Η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες λίγο πολύ. Τη σχολιάσατε πριν. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος, ωστόσο, έχει μια έντονη αντιπαράθεση με τον κύριο Παπαδημούλη. Μίλησε σήμερα το πρωί στον Νίκο Στραβελάκη, στο Real FM. Χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς για τον κύριο Παπαδημούλη. Και εκτός αυτού, αυτό που είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του ήταν ότι είναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος το τι θα σημάνει η επόμενη μέρα για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ εφόσον υπάρχει Μακεδονία μέσα στον όρο. Τα πάντα ο χρόνος τα δείχνει, κύριε Χαρίτου. Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του. Άρα ούτε εκεί υπάρχει μια συνέχεια στην κοινοβουλευτική όχι, ομάδα. Όχι, θα σας πω, μην προτρέχουμε. Είναι προφανές ότι δεν με βρίσκουν σύμφωνο και οι χαρακτηρισμοί του κυρίου Καμένου. Πολύ περισσότερο αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας κρίνεται για τη δημόσια παρουσία του και για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται και εκφράζεται. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων τη Δευτέρα μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής του ομάδας έκανε μια σαφέστατη πολιτική δήλωση στην οποία είπε ότι δεν υπάρχει θέμα συνοχής κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της κυβέρνησης, με την έννοια ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, που προέρχεται από δύο κόμματα με εντελώς διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, έχει βάλει έναν και σαφή συγκεκριμένο στόχο. Να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια μετά από μια δύσκολη οκταετία. Ακριβώς αυτός ο στόχος, λοιπόν, είναι που συνέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και στη βάση αυτού του στόχου πορευόμαστε. Τα συλλαλητήρια. Τρόπος της συζήτησης με το πώς ξεκίνησε οι δημόσιες τοποθετήσεις από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τα στελέχη, το ότι δεν ήταν σαφές πού θα πάει το πράγμα.
ήταν κάτι που έφερε στο μυαλό τις εκλογές, αληθεύει αυτό που είπε ο κύριος Λεβέντης βγαίνοντας από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Το έχουμε διαψεύσει κατηγορηματικά. Ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη για εκλογές στην παρούσα φάση. Ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια τελική διαπραγμάτευση για την έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018. Και αυτό είναι και αυτή είναι και η κύρια προτεραιότητα στη βάση της οποίας κάνουμε τον πολιτικό μας σχεδιασμό, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Καμένος, όπως προκύπτει από τη δήλωσή του Δευτέρα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι εκλογές. Χρειαζόμαστε σταθερότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το χρέος, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την έξοδο από το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας η οποία έχει γίνει τα τρία τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο μου, γιατί ρωτάτε? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από την καθαρότητα των τοποθετήσεων του κυρίου Καμένου προχθές, οποιοδήποτε τον άκουγε, κατάλαβε ότι ανάμεσα στην ψυχή του και τη Μακεδονία και την καρέκλα, ο κύριος Καμένος θα δώσει τη μάχη της καρέκλας. Γιατί δεν το λέτε εμβολία αυτό, γιατί επιμένετε, κύριε Μπαγκουγιάννη? Μα διότι είναι πρωτοφανές. Η κυβέρνηση αυτή έχει ένα συγκεκριμένο. Τίποτα δεν είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, είναι πρωτοφανές. Η κυβέρνηση αυτή έχει το στόχο να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας προβληματίζει αυτό. Μήπως θέλετε κι άλλο? Θέλετε κι άλλο μνημόνιο? Αυτό είναι το θέμα. Εσείς το φέρατε το αχρίαστο, κύριε Τζανακόπουλε. Μην ανοίγετε και το στόμα σας γι' αυτό. Ελάτε τώρα. Μην ανοίγετε τώρα μετά το βαρουφάκι. Ξεκίνησα 12 η ώρα το βράδυ να πω ότι δεν θα ανέβω τείχους. Με μηδενικά διαθέσιμα στα ταμεία, κυρία Μπακογιάννη, θα μας βγάζετε από το μνημόνιο το 14. Θα μα βγάζετε από το μνημόνιο. Μα 100% παλεύετε για να φτάσετε. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ακριβώς αυτό στο μνημόνιο. Για να το πω ευγενικά. Την περίφημη Κολοτούμπα, βλέπετε ότι το άγχος ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, όπως είπατε, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες αξίες, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις για ένα μείζον εθνικό θέμα έχουν μοναδικό κριτήριο το πώς θα παραμείνουν στην καρέκλα. Να μην επιστρέψει το καθεστώς σας, κύριε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο μικρή διαφημιστική διακοπή. Σε τρία λεπτά από τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί και θα επιστρέψουμε ακριβώς με αυτό το θέμα, την οικονομία, το μνημόνιο, τον Αύγουστο που μας έρχεται, την αξιολόγηση που βρίσκεται μπροστά. Σε πολύ λίγο από τώρα, από τώρα μαζί.